Ο κύριος Νικήτας σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς τιμήν του αποχώρησε. Πιστεύω ότι δεν έπρεπε να αποχωρήσει. Βεβαίως όφιλε να εκφράσει τη δυσφορία του. Όπως εκφράζω και εγώ διαζώσεις σε εσάς μέσω του τηλεοπτικού μέσου στο οποίο βρισκόμαι τώρα, την δική μου δυσφορία και μεταφέρω και τη δυσφορία των συμπολιτών μας. Όταν οι εκλεγμένοι δημοτικοί άρχοντες από όποιο θέση έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν την πόλη, λέω οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι παρατάξεις, οι επικεφαλής τους, χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις και δεν είναι ζητάω συγγνώμη να απαλληφθεί η λέξη τάδε που είπα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται ο πολιτικός λόγος εκεί πέρα που γίνεται προσβλητικός. Προσβλητικός προς το δήμαρχο της πόλης που καλός ή κακός αυτός είναι ο τώρα εκλεκτός της πόλης. Είναι αυτός που έχει τις ευθύνες της πόλης και αυτόν ως θεσμό και όχι ως πρόσωπο τον Κωνσταντίνο τον Τζούμι. Οφείλουμε να σεβόμαστε. Από εκεί και μετά, το δικό μας ρόλο πρέπει να σεβόμαστε. Εγώ ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που θεωρώ ότι κάνω τις προσπάθειές μου. Ο ίδιος ο Δήμαρχος που κάνει τις προσπάθειές του και επιμένει στο να γίνεται ζωντανός ο διάλογος, γιατί δεν ξέρω αν προσέξατε σε κάποια αποστροφή του λόγου μου, είπα σε συναδέλφους, εάν έχετε τόσα θέματα ή περιμένετε απαντήσεις από το Δήμαρχο, τις οποίες για κάποιο λόγο δεν πήρατε, μήπως θα ήταν καλύτερα να γίνεται γραπτά το αίτημα, έτσι ώστε και εσείς και ο Δήμαρχος να μπορούμε να έχουμε μια ανταπόκριση. Και βεβαίως κανένας δεν απάντησε παραπέρα σε αυτό. Είναι αρκετή έτσι, συζήτηση με μια επιστολή που έστειλαν επαγγελματίες της πλατείας Αγίου Βασιλείου για τα έργα που έχουν ξεκινήσει εκεί. Βεβαίως οι συμπολίτες μας θα έχουν επίδραση στις δραστηριότητές τους, στη δουλειά τους, από τα έργα στην πλατεία. Αλλά αυτό ήταν γνωστό. Αυτό έχει ήδη γίνει κτήμα ολονών μας, είτε μέσα από αναρτήσεις του Δημάρχου Σταμπλόγκ, είτε με ενημερωτικές πινακίδες που έχουν σχεδόν γεμίσει την πόλη, είτε με φυλάδια, κάποιος με συνάντησε στον δρόμο και του το έδωσε ένα που είχα ενδεικτικά τέλος πάντων να σας δώσω. Και σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι ο Δήμαρχος δέχεται τον καθένα, τον κάθε συμπολίτη μας, με ραντεβού βεβαίως, να συζητήσει και να ενημερώσει. Το θεωρώ λίγο άκερο, παρόλα αυτά δίκιο υπάρχει. Όμως θα πρέπει οι συμπολίτες μας να σκεφτούν, να δεχθούν ότι δεν υπάρχει έργο ανάπλασης χωρίς κόστος. Και κόστος για αυτούς που είναι εκεί, αλλά θα έχουν εκείνοι στην πορεία μεγαλύτερο όφελος. Θα είμαστε σε μια πλατεία ανθρώπινη σε σχέση με αυτή που προϋπήρχε, και δεν μιλάμε με την παρούσα γιατί ήδη βλέπω γκρεμίζεται στην κυριολεξία, και στο τέλος θα απολαύσει όλη η πόλη και όχι μόνο αυτή, τα αγαθά μιας ανάπλασης. Να πάμε στο θέμα, είδαμε έτσι έγινε πολλή συζήτηση για το παγοδρόμιο που αφορούσε στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Για να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, ο κύριος Μυρνιώτης έβαλε ένα θέμα για 38.000 παγοδρόμιο, αλλά δεν ήταν μόνο το παγοδρόμιο, ήταν και άλλες δράσεις εκεί πέρα. Και όπως απάντησε ο Δήμαρχος, αυτό θα έρθει και βεβαίως είναι στην κρίση του καθενός Δημοτικού Συμβούλου, αλλά και των συμπολιτών μας. Εάν ήταν ακριβό ή δεν ήταν, εάν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει. Είναι ένα μια δράση, ένα έργο για το οποίο κρίνεται η Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά τα θέματα, για να μας πείτε έτσι τα θέματα. Συζητήσαμε εκτός ημερήσιας διάταξης κάτι που είχε φέρει και παλιότερα ο Δήμαρχος, δηλαδή το να εν ώψη της δραστηριότητας της Τέρνα να κάνει τη διαχείριση των σκουπιδιών στην περιοχή της Παλιόχουνης. Εκεί έγινε μια μεγάλη συζήτηση. Και αυτή κατά τη γνώμη μου έτσι υπερβολική, τι κάνατε εσείς, τι κάναμε εμείς, τι έγινε στο Πλάτωμα, τι έγινε στην Αγία Τριάδα, τι γίνεται στον Άγιο Βλάση, αντί να βλέπουμε μπροστά το γεγονός ότι
υπάρχει αυτή η δράση του πώς θα πετύχουμε μικρότερο κόστος για τον πολίτη, του πώς θα πετύχουμε καλύτερη, αν θέλετε, απόδοση από τα σκουπίδια, στο να ζητήσουμε να προτιμηθούν σε θέσεις εργασίας συμπολίτες μας που διαμένουν στο Δήμο Τρίπολης, με ιδιαίτερη έμφαση στους διαμένοντες στη Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου. Και βεβαίως πρότεινα και εγώ περαιτέρω, εάν υπήρχε δυνατότητα, να πάρουν κάποια ωφέλη αντισταθμιστικά παραπάνω οι κάτοικοι που διαμένουν στην τοπική κοινότητα της Παλιόχουνης, του Κεραστάριου, του Αθηναίου ενδεχομένως, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και απάντησε, πήρα μια απάντηση από τον κύριο Σμυρνιώτη, ότι αυτό θα γίνει στην πορεία που θα υπάρξουν, εάν υπάρξουν κέρδη και ωφέλη στην ίδια την εταιρεία, που οφείλει πια να δώσει ανταποδοτικά στις τοπικές κοινότητες. Θα δούμε. Ένα πολύ σημαντικό θέμα ήταν η εισήγηση που έκανε ο συνάδελφος Σαμπράκος για την σύνταξη τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για την προστασία του ορεινού όγκου του Μενάλου. Εκεί είναι μια μεγάλη δράση η οποία γίνεται από το Υπουργείο Χωροταξίας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για ήπιες δράσεις στο Μέναλο, και σε αυτό εντάσσεται, αν θέλετε, και προηγούμενες δικές μας σκέψεις και αποφάσεις να αποτραπούν οι ανεμογεννήτριες προς τα πάνω και να φτιάξουμε οικισμό, προσπέλαση, ανάδειξη φυσικού τοπίου, πολιτισμού και όλα αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα τέτοιο πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως λέγεται.